εβδομάδας. Όλες οι λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ του απεσταλμένου μας Μάριο Παπαϊλία. Πανηγυρικό χαρακτήρα έδωσαν τα Ηνωμένα Έθνη στην έναρξη των κρίσιμων διαπραγματεύσεων εδώ στο Μονπελεράν της Ελβετίας για το Κυπριακό, με την παρουσία του ίδιου του Γενικού Γραμματέα Μπαν Κι Μουν, ο οποίος έφτασε στο χιονισμένο θέρετρο στις 9 το πρωί και έμεινε με τους δύο ηγέτες γευματίζοντας μαζί τους. Κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ο Γενικός Γραμματέας και οι δύο ηγέτες φωτογραφήθηκαν μέσα σε ένα χαλαρό κλίμα, επιχειρώντας να αφήσουν στο περιθώριο τις μεγάλες διαφορές που τους χωρίζουν. Στη δήλωσή του, ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας διαβεβαίωσε τους δύο ηγέτες για την πλήρη στήριξή του και τη δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών στο να βοηθήσουν ώστε να πετύχουν τον κοινό τους στόχο, σεβόμενοι, όπως είπε, ότι το μέλλον της Κύπρου θα αποφασιστεί από τους Κυπρίους για όλους τους Κυπρίους, και στράφηκε ιδιαίτερα προς όλες τις εμπλεκόμενες χώρες για το Κυπριακό. I call on all interested parties, especially the guarantor powers, Greece, Turkey and the United Kingdom, as well as the wider international community to support the leaders in their efforts to finally overcome the division of their island. Όσον αφορά την ατζέντα των καθοριστικών συναντήσεων στο Μονπελεράν, ο Μπαν Κι Μουν τόνισε πως αυτές θα αναλωθούν κυρίως στις προσπάθειες για το εδαφικό. And we'll concentrate on the chapter of territory as well as all other outstanding issues interdependently. The two leaders have expressed their hope that this meeting will pave the way for the last phase of the talks in line with their shared commitment to do their utmost in order to reach a settlement within 2016. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί τους τελευταίους 18 μήνες στο Κυπριακό, αλλά και την ίδια στιγμή να τονίσει τα ευαίσθητα και σημαντικά ζητήματα που μένουν αγιεφύρωτα. I know the two leaders are here with a strong commitment and determination to work towards solving all these issues. The two leaders have reached a critical juncture in their talks. I encourage them to make the most of the moment and momentum. It will be crucial as they tackle the outstanding issues across chapters during this week in Switzerland and beyond. Την αποφασιστικότητά του για λύση διατύπωσε με σαφή τρόπο και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter αναφέρθηκε στην κρίσιμη εβδομάδα για τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Με αυτοπεποίθηση συνεχίζουμε στο Μονπελεράν την προσπάθεια για επίλυση του Κυπριακού. Ο Γενικός Γραμματέας αναχώρησε το απόγευμα για τη Νέα Υόρκη και δεν αναμένεται να επιστρέψει στην Ελβετία. Ωστόσο, θα έχει καθημερινές παρεμβάσεις στη διαδικασία. Από το Μονπελεράν για το Μέκα One, Μάριος Παπαϊλία.